Ο μαλόκεδρος, Juniperus foetidissima, είναι ένα κονοφόρο δέντρο που σχηματίζει κυρίως αραιά δάση σε βραχώδεις τόπους με ελάχιστο χώμα ανάμεσα σε ελατοδάση και σε ορομεσογειακές ή παλπικές περιοχές. Είναι πολύ ανθεκτικό στο κρύο των ψηλών βουνών και την ξηρασία του καλοκαιριού, γι' αυτό και θεωρείται πολύτιμο είδος για τη δασοπονία, ιδιαίτερα μάλιστα εν ώψη της επαπειλούμενης κλιματικής αλλαγής και άρα χρήζει προστασίας. Τα δάση μαλόκεδρου είναι υποβαθμισμένα για διάφορους λόγους, με κυριότερους την μη ικανοποιητική φυσική αναγέννηση και την υλοτόμηση κέδρων από παλαιότερα για το σχεδόν άσυπο ξύλο του, λόγω της περιεκτικότητάς του σε χυλίσματα. Η υποβάθμιση αυτή εντείνεται λόγω της επεκτατικότητας της ελάτης. Οι μαλόκεδροι ή αλλιώς άρκευθοι των ψηλών βουνών εξαπλώνονται και στην ήτη με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά και προβλήματα. Στο πλαίσιο του έργου Life for Open Forests, που ολοκληρώνεται μετά από σχεδόν 7 χρόνια στην ήτη, έγιναν τα εξής. Πρώτον, μελέτη της δομής των πληθυσμών του, όπου ανάμεσα σε άλλα βρέθηκε ότι έχει σημαντική γεωγραφική διασπορά στην ήτη, παρουσία σε 10 περιοχές 12 θέσεις, που δηλώνει παλαιότερη μεγαλύτερη εξάπλωσή του και ότι το κυριότερο πρόβλημά του είναι η υποβάθμιση του οικοτόπου του. Δεύτερον, προσπάθειες αποκατάστασης του οικοτόπου που κυρίως αφορούσε τα εξής. Νέκρωση μεγάλων δέντρων και κοπή νεαρών ατόμων ελάτης, τα οποία είναι πολύ ανταγωνιστικά και καταπιέζουν συγκεκριμένα άτομα, Juniperus foetidissima, μέσα στο βιότοπο. Εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων για την αποτροπή των παράνομων υλοτομιών δέντρων Juniperus foetidissima από τους κατοίκους της περιοχής. Εμπλουτισμός επιλεκτικά θέσεων με φύτευση φυταρίων όπου υπάρχει ελάχιστη παρουσία σε αντίθεση με το παρελθόν. Με την παραγωγή του συγκεκριμένου βίντεο, στόχος μας είναι η περαιτέρω ευαισθητοποίηση του ντόπιου και όχι μόνο πληθυσμού για την αξία του είδους και του οικοτόπου του και την κατανόηση τόσο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, όσο και της σκοπιμότητας των δράσεων αντιμετώπισής τους που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου.